κινητών. Είναι μια άσκηση, είναι η τελική ενέργεια της άσκησης Trojan Footprint 24. Στην άσκηση συμμετέχουν 250 operators από 6 χώρες, στο οποίο σύμφωνα με το τακτικό σενάριο διεξάγονται τρομοκρατικές ενέργειες. Όλα αυτά πρέπει να αναβρεθούν από αυτούς οι οποίοι διεξάγουν την ενέργεια και να εξουδετερωθούν. Παρακολουθεί το εχθρός, ο οποίος κινείται σε αστικό περιβάλλον. Και αυτό με την αντίδραση. Ήταν γύρω στα 20 άτομα τα οποία κάνανε παράνομο εμπόριο όπλων και πυρομαχικών, το οποίο διεξαγόταν σταδιακά σαν ασύμμετρη απειλή εντός της χώρας. Good evening to all of you. Today we had the opportunity to witness the very high level of professionalism of our staff, but also of our friends and allies. May I say to you that our cooperation is strategic and mutually beneficial. It is driven by our common desire to make a very substantial contribution to the security, stability and prosperity of our peoples and our countries. And may I allow to say that I'm particularly proud of the women and the men of the Greek Special Forces, but also of the women and men of the Special Forces of our allied and friendly countries that cooperated in this exercise. So please allow me to offer you my warmest congratulations. Thank you for being here and training with us. And now you will allow me to say a few words in Greek. Είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε το εξαιρετικό επίπεδο επαγγελματισμού απόψε, καταρχήν των δικών μας ειδικών δυνάμεων, των γυναικών και των ανδρών, αλλά και των ειδικών δυνάμεων των φίλων χωρών που βρέθηκαν εδώ στην Ελλάδα και εκπαιδεύτηκαν μαζί μας για μια συνεργασία που είναι αμοιβαία υποφελής, που στοχεύει στην εξασφάλιση της ασφάλειας, της σταθερότητας, της ευημερίας των κρατών και των λαών μας. Σε έναν πολύπλοκο, επικίνδυνο και ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο. Όπως ξέρετε, πριν από λίγες ώρες ήμουνα μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, τον στρατηγό Χούπη και τον αρχηγό του ναυτικού, τον Άβραχο Κατάρα, στον κόλπο του Άντεν, κάτω από την Ερυθρά Θάλασσα, στην ελληνική φρεγάτα Ίδρα, που έχει επιχειρεί εκεί για να προστατεύσει την αυσιπλοεία. Αυτό που είναι ο στόχος όλων μας είναι να διασφαλίσουμε συνθήκες ειρήνης και ανάπτυξης στις κοινωνίες μας. Και επίσης,
να ξεκαθαρίσουμε ξεκάθαρο ότι οποιαδήποτε απόπειρα ρεβανσισμού δεν μπορεί να έχει έδαφος στον 21ο αιώνα. Θα ήθελα να σας δηλώσω την περηφάνεια μου για το επίπεδό σας, τις ευχαριστίες μου και τα θερμά μου συγχαρητήρια. Χάρηκα πάρα πολύ για αυτό που είδα απόψε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Αρχηγέ, ευχαριστώ στρατηγέ, τα συγχαρητήριά μου για το ρεαλισμό της άσκησης.